Δυσπιστία και απογοήτευση στη Λέσβο που βουλιάζει κυριολεκτικά από την ένταση των προσφυγικών ροών που συνεχίζεται αμύωτη. Η αδυναμία της Ευρώπης να χαράξει ενιαία γραμμή προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους του νησιού που δέχεται το μεγαλύτερο βάρος, όπως εξηγούν στο φακό της Κρήτη TV. Αμύθια της καλή μας, άμα δεν ρίξουν το χρήμα στην Τουρκία. Όσο παραμένουν κλειστά τα σύνορα, λύση δεν πρόκειται να βρεθεί. Κάθε ένας που βγαίνει λέει ψέματα. Εδώ, στην πράξη, θα τα δείξει. Πράξη. Η κοινωνία του νησιού που άνοιξε την αγκαλιά της σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, χωρίς μοίρα, χωρίς πατρίδα και μια αχνή ελπίδα να προβάλλει στα φοβισμένα μάτια των μικρών προσφυγόπουλων, προσπαθεί να ανασάνει. Όπως περιγράφουν κριτικοί που βρίσκονται στο νησί και έζησαν τις δραματικές στιγμές του καλοκαιριού, με χιλιάδες ανθρώπους να κοιμούνται στους δρόμους της Μυτιλίνης, περιμένοντας τα πλοία της γραμμής. Ήταν τόσο πολλοί πρόσφυγες που κοντεύαν να μπουν και στα σπίτια. Άλλαξε εντελώς η ζωή μας. Όλο αυτό εδώ που βλέπετε ήταν γεμάτο μετανάστες ξαπλωμένους, στα πεζοδρόμια, στις πλατείες. Το μόνο παρήγορο είναι ότι αυτή τη στιγμή τα κέντρα της Μόρια και του Καρατεπέ προσφέρουν ανθρώπινες συνθήκες στους ανθρώπους που φτάνουν καθημερινά στις ακτές του νησιού. Υπάρχει προστατευμένη περιοχή για τις ευάλωτες ομάδες που είναι μητέρες μόνες με τα παιδιά τους. Και δίνονται και επιπλέον πράγματα ανάλογα τις ανάγκες, όπως για παράδειγμα ρούχα. Συγκεντρωμένοι στα κέντρα υποδοχής, πρόσφυγες και μετανάστες είναι προστατευμένοι από έναν ακόμη κίνδυνο. Αρπακτικά, όπως τα χαρακτηρίζουν οι ντόπιοι που έδρασαν στο νησί το προηγούμενο διάστημα, παίρνοντας από τους πρόσφυγες ό,τι χρήματα τους είχαν απομείνει, με την υπόσχεση ότι θα τους μεταφέρουν με λεωφορεία στα σύνορα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν σχέση με το νησί, όπως λένε οι κάτοικοι. Γύρω στα 200 ευρώ το άτομο, πολλαπλασιάστε επί 600.000 που έχουν έρθει και είναι ένα εύκολο νούμερο να βγει. Μιλάμε για κάπου 120 εκατομμύρια. Οι οικονομικές επιπτώσεις από το πλήγμα στον τουρισμό έχουν μετριαστεί, καθώς όλο το χειμώνα τα καταλήμματα έμειναν ανοιχτά, φιλοξενώντας τους εκατοντάδες εθελοντές που βρίσκονται στο πλευρό των προσφύγων. Ακυρώσεις στα κρουαζερόπλια κτλ. Ένα τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή και με ξενοδοχεία και με νοικιαζόμενα δωμάτια και με νοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Παρόλο που η ΜΚΟ και οι εθελοντές έχουν σχεδόν νοικιάσει όλα τα καταλήμματα εδώ στο νησί μας. Όλα τα μαγαζιά της Λέσβου ανεβήκανε στις πράξεις αντικειμενικά. Οι μικρές πέτρινες πλάκες στα δύο πρόχειρα νεκροταφεία της Λέσβου, όπου βρέθηκε σήμερα η αποστολή της Κρήτη TV με τον Λευτέρη Κουμαντάκη και τον Νίκο Χαλκιαδάκη, φέρνουν στο προσκήνιο το πραγματικό μέγεθος αυτής της τραγωδίας. Ακόμα και μωρά ημερών είναι εδώ θαμμένο, στον χώρο τον οποίο βλέπετε. Ο στρατής Βαλαμιός είναι ένας από τους ψαράδες της Λέσβου που έσωσαν δεκάδες ανθρώπους από τα μανιασμένα κύματα. Τα βλέμματα των παιδιών, νεκρών και ζωντανών, είναι εκείνα που θα στοιχιώνουν για πάντα τη σκέψη του. Ήταν η θάλασσα γεμάτη κόσμο, άλλοι πνιγμένοι, άλλοι ζωντανοί, μωρά, ένα. Δηλαδή, άμα δεν το έχει δει αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να το καταλάβει κανένας. Ένα μωρό, θυμάμαι, το είδα, λέω, να το πιάσω να μην είναι μέσα στη θάλασσα. Δύο-τρεις φορές το είδα, πήγα να το πιάσω, το έχασα τα κύματα. Πιο πέρα βλέπεις άλλο. Και όταν το γύρισα μπρούμητα, ανάσκελα για να το πάρω απάνω, τα μάτια του ήταν, λες και ήταν ζωντανό το μωρό, να σμίξει, ρε παιδί μου, και λες τώρα τι γίνεται εδώ. Συμβαίνουν αυτά. Πρώτη εικόνα ήταν η λύτρωση, δηλαδή τέλειωνε ο πόλεμος. Εδώ ήταν το τέλος του πολέμου. Για όλο αυτόν τον κόσμο. Οι απλοί άνθρωποι του νησιού, οι ψαράδες και οι διάσημες γιαγιάδες, όλοι τους υποψήφοι για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, δίνουν με απλότητα το νόημα του ανθρωπισμού, μιλώντας στους απεσταλμένους της Κρήτη TV, Λευτέρη Κουμαντάκη και Νίκο Χαλκιαδάκη. Ήταν και μάνες μας πρόσφυγες και μας τα έχουν πει και γι' αυτό μας συγκίνησε και πήγαμε και τους βοηθήσαμε. Όχι μόνο εμείς, όλο το χωριό και ψαράδες και όλοι. Συλληπούμαστε. Συμπάσχει που συμβλέψετε και μας έμεινε πια αυτό, θα το λέμε σαν παραμύθια στα μωρά μας, στα γόνια μας. Δεν τις περάσαμε για ξένοι. Τις περάσαμε για αυτά μας μωρά.